Ταξίδια πολλά. Πολλά ταξίδια σου λέω. Ταξίδια, ταξίδια λόγω γιορτών ή ταξίδια, ταξίδια. Όχι ταξίδια τέτοια, λόγω γιορτών. Κοίταξε να δεις, διάβαζα κάποιοι που ταχώνουν λίγο στην Ελένη Μενεγάκη. Ναι. Γιατί πήγες στις Μαλδίβες. Μαλδίβες δεν είναι. Μαλβίδες. Όχι Μαλβίδες, Μαλδίβες. Μαλβίδες λέγονται. Με δέλτα, λάμδα δέλτα. Καλά, εντάξει, δεν ακολουθούμε εκεί τέλος πάντων. Μαλδίβες. Ωραία, Μαλδίβες. Κανονικά, και όχι Μαλβίδες. Είσαι σίγουρος. Ναι. Θα γκουγκλάρω. Πρόσεξε. Γκουγκλάρισε το, διοραθέτης. Εντάξει, είναι μετά θα το δούμε. Λάμδα δέλτα. Τέλος πάντων, στα ξωτικά τα μέρη. Στα ξωτικά τα μέρη που πήγε εκεί και ξαφνικά βγήκαν αρκετοί και δυνατοί δημοσιογράφοι. Και μέσα και τον Α και έξω τον Α. Ναι, 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 μπράβο. Ναι, βγήκαν και τα χώνανε και δεν ντρέπεται σε περίοδο κρίσης. Ναι, που πήγε εκεί πέρα αυτή να πούμε η νεόπλουτη κτλ. Ρε, εσείς πάτε καλά. Εδώ πήγε η άλλη Πινάω να πούμε στην Ινδία. Δεν θα πήγαινε αυτή. Τα βάζετε τώρα με τη Μενεγάκη. Τόσοι πήγανε. Πήγε η Βαλαβάνη με τον Βαλαβάνο στην Ινδία. Σωστά. Που τα παιδιά αυτά τι είναι. Παρουσιαστές είναι του χιλιάρικου. Και πήγανε στην Ινδία. Δεν θα πάει η Μενεγάκη. Η άλλη πήγε στο Παρίσι, Τατιάνα Στεφανίδου. Και καλά έκανε το κόλλησε. Μπόμπα. Στο... Η Μπόμπα. Πήγε με τους τυφώνες στο... στις Φιλιππίνες. Η Μπόμπενα. Η Μπόμπενα. Ναι. Με τον Ντάνι Μανίδη. Με τον Μπόμπο. Ναι. Η Μπόμπενα με τον Μπόμπο. Καλά παιδιά. Μπείτε να δείτε στα stories. Τη Μπόμπα, ναι. Το χαμόγελο εκεί, ο τυφώνας, δεν το συζητώ. Πέρασε τυφώνας, αλλά είναι ακόμα λέει περνάει. Για βαρκάδα, για αλλά βαρκάδα, δεν μπορούμε ναι. Να πάμε για βαρκάδα γιατί έχει τυφώνα. Εν τω μεταξύ δεν φίλε, δεν κουνιόταν φίλο. Και βγάζει και φωτογραφία σε μια λίμνη τα νερά για λούμπα. Και λες καλά, πάει καλά η κοπέλα. Και εδώ χαμογελάει, δεν το συζητάω. Ήταν η Μανίδενα, η Μπόμπα δηλαδή και ο Μπόμπος. Mm-hmm. Γιατί κοιτάξτε, εγώ παιδιά από ό,τι υπολογίζω στο ζευγάρι, το βλέπω ότι η Μπόμπε να του λέει πούμε, Σούζα και να είναι Σούζα. Άσε μας μόνο. Έλα μόνο, δεν πήγαινε και την παρουσιάστρια. Έλα να πλάκα μας κάνεις να πούμε. Η κοπέλα δεν κάνει για τηλεόραση. Mm-hmm. Δεν κάνει ούτε για το Instagram δεν κάνει. Τέλος πάντων. Στο live λοιπόν, λίγο τα σαρδάμ. Γιατί δηλαδή, σαρδάμ δεν κάνει το κοριτσάκι μου. Όταν το πάμε στη μάπα λέω ότι είναι η Μανίδη γυναίκα, ήταν η Μανίδενα. Η Μπόμπα ήταν η Μανίδενα. Έλεω πια. Τέλος πάντων, λοιπόν, βγαίνει τώρα λοιπόν και κατηγορούν τη Μενεγάκη, ενώ εδώ πέρα πάει. Ήταν η Μανίδα να έχει πάει στη. Στη Φιλιππίνη. Στι Φιλιππίνες. Φιλιππίνες έχει πάει. Mm-hmm. Φιλιππίνες είναι, ή στο άλλο. Στο... Ο Φιλιππίνες όμως έχει πάει. Που έχει πάει. Ή στο. Εκεί που είχαν πάει στο Άγιο Δομήνικο. Ποιο είχε πάει. Α, αυτοί που είχαν πάει δεν θα ξαναπήγε στο ίδιο μέρο. Στι Φιλιππίνες. Λοιπόν, που πάει... είχαμε πάει, είπε. Λέω, ναι. Έχουμε πάει στον Άγιο Δομήνικο, δεν το θυμάμαι. Ξέρω εγώ, είχαμε πάει, είπε. Μα δεν πήγαινα ποτέ εγώ εκεί. Λοιπόν. Και βγαίνουν όλοι και τα χρόνια στη Μενεγάκη. Δηλαδή οι υπόλοιποι τι ρόλο παίζουν. Όλοι αυτοί οι νεοπλουτίδιδες που βγαίνουν και βγάζουν το φωτογραφικό υλικό αυτό και να εγώ εκεί και να εγώ από εκεί και να εγώ πιο εκεί και άλλους παρακάτω και αυτό. Έλεος ρε παιδιά. Όλοι οι Πινάω μαζευτήκανε και το παίζουν βαθύπλουτοι. Και δεν μιλάω για την Μπόμπενα και τον Μπόμπενο, αλλά μιλάω για τους άλλους. Του χιλιάρικου που βγαίνουν και να στη μόστρα κατευθείαν. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι κακό να μαζέψεις δύο δραχμές. Και να πας στο εξωτερικό, γιατί μπορεί να γίνει αργότερα και εσύ να πας κάπου κτλ. Είναι κακό. Απλά όμως, είναι όταν το παίζεις. Ναι, είναι αυτό. Κακό όμως να βγαίνεις ενδεχόμενο στη Μενεγάκη. Ναι, αυτό ναι. Αυτό ναι. Είναι κακό να λένε για τη Μενεγάκη ότι τι κάνει αυτή η Μενεγάκη. Ναι. Είναι πιο ακριβή παρουσιάστρια αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Παίρνει όσα παίρνουν όλοι μαζί αυτοί που πάνε βολτούντες δεξιά και αριστερά, παίρνει τα λεφτά τους και άλλα τόσα. Mm-hmm. Λοιπόν, μη σου πω και 10 φορές άλλα τόσα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να διαβάζουμε τη Μενεγάκη, γιατί δεν μπορώ εγώ να διαβάζω πούμε, η Μενεγάκη που το παίζει, που το κάνει, που το ράνει. Όχι ρε παιδιά. Αν κάποιο δικαιούται να το κάνει να βγει έξω, είναι αυτή. Όπως και η Τατιάνα Στεφανίδου, που και αυτή είναι μια top παρουσιάστρια και παίρνει ένα καλό οικονομικό. Έχει καλές οικονομικές απολαύσεις από την εκπομπή της και βέβαια να πάνε. Και καλά κάνουν και να πάνε. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν που πάει ταξίδι. Έτσι. Κανέναν, απολύτως δεν κατηγορώ. Κανέναν. Και τους πεινάω και τους πλούσιους κτλ. Δεν κατηγορώ κανέναν. Αυτό που κατηγορώ είναι αυτό το η επίδειξη. Mm-hmm. Ότι να εδώ είμαστε, κοιτάξτε τι κάνουμε κτλ. Βγάλε μια φωτογραφία, όλα ανέβασε πάνω, γεια σας. Τι μου βγάζει όλα βιντεάκια, κοντραβιντεάκια και ξαναμαλά βιντεάκια και τα παπαράκια και το ένα και το άλλο. Αυτό δεν μπορώ. Λοιπόν, πρώην πεινάω, νυν πιναλέως. Έλεος. Μα έχω άδικο. Τι μου. Εντάξει. Τι εντάξει, εσύ, Έλενα. Πεινάω, σχετικό είναι. Εσύ, Έλενα. Όταν δουλεύεις για ένα χιλιαρικάκι, ναι. Μου το παίζεις με τα ματσόνα, α πούμε. Mm-hmm. Έλα τώρα. Με το χιλιαρικάκι πάμε σε καταρχήν στην Ινδία, ξέρεις ότι είναι και πάφινα, έτσι. Λοιπόν, εκεί πέρα. Ναι, ορίστε, οπότε εντάξει. Εντάξει, αλλά μην μου το παίζεις όμως έτσι, δεν μπορώ. Όχι, Φιλιππίνες, όχι. Και να σου πω κάτι, αυτό δεν το κάναμε θέμα. Το θέμα ξεκίνησε για τη Μενεγάκη. Που τη χτυπάνε τη Μενεγάκη ότι καλά, πάει δεξιά και αριστερά. Ναι,
πάει δεξιά και αριστερά Μενεγάκη και δεν κοιτάνε τους άλλους που πάνε δεξιά και αριστερά που πεινάνε, κοιτάνε Μενεγάκη. Δηλαδή, ξέρετε, ακούστε ρε παιδιά, υπάρχει ένα team δημοσιογράφων που δεν γουστάρουν με κάποιους και τους τυπάνε με το παραμικρό. Με το παραμικρό. Τι με λέγανε, τη φέρνουν με το παραμικρό. Το Λιάγκα με το παραμικρό. Δηλαδή και πόσους άλλους ακόμα έχει πάνω. Πώς γι' αυτό πούλησε το σκάφο ο Λιάγκα, σου λέει. Ο Λιάγκα εντάξει δεν είχε λεφτά. Εντάξει, είχε πρόβλημα οικονομικό. Λιάγκα. Ξέχασε ότι δεν είχε. Ναι, εντάξει, αλλά δεν έχει το οικονομικό πρόβλημα. Εντάξει. Σιγά. Που τον. Ναι, ναι. Μια πάτη μέσα σε ένα αντένα, είχε μετά έκανε άλλο συμβόλαιο, δεν έχει πρόβλημα. Δεν είναι έτσι που τα λε. Τα συμβόλαια τώρα δεν είναι πλέον τα συμβόλαια που ήταν πριν 10 χρόνια. Τα συμβόλαια αυτά είναι συμβόλαια της πείνας. Εντάξει, μια χαρά. Απλά δουλειά έχουν για κανένα εξάμηνο, οκτάμηνο. Και τώρα να δούμε θα έχει δουλειά μετά από ένα μήνα. Τέλος πάντων, απλά είναι τα πράγματα. Καλά κάνουν όλοι αυτοί και κάνουν τα ταξίδια τους, καλά κάνουν και γουστάρουν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα και μπορούν να τα κάνουν εφόσον μπορούν κάντο. Αλλά παιδιά, μη σας τρώμε στη μάπα κάθε μέρα. Όχι αυτό το φωτογραφικό υλικό και αυτό το, τα βίντεο που ανεβάζει τα stories, ας πούμε, και καλά δείτε και ζηλέψτε. Όχι, δεν ζηλεύουμε. Απλά λέμε να πούμε ξεκαβαλίστε το καλά μου. Απλά πράγματα. Ναι, γιατί να σου πω κάτι, δεν είμαστε ούτε Νέα Υόρκη, ούτε Αμερική, ούτε ναι. Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή που κάνουν έξω οι celebrities, κακά τα ψέματα. Είμαστε στην Ελλάδα, ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα. Και μάλιστα μου φάνηκε και φέτος, δεν ξέρω γιατί, ότι πολύ λίγες εκδηλώσεις, δεν είδα πολύ κίνηση γενικά. Είδα πολύ πιο περιορισμένες εκδηλώσεις λόγω της κατάστασης, έτσι. Βέβαια. Που όλοι γνωρίζουμε. Προσπαθούμε βέβαια, η showbiz, το έχεις πει και εσύ, θέλει λάμψη. Δεν θέλει, ας πούμε, να φαίνεσαι ότι πεινάς, δεν το συζητάμε, αλλά μην πηγαίνουμε και στο άλλο άκρο, στην υπερβολή. Αυτό, ένα μέτρο, πάντα. Μέτρο.